Είναι αξιοπρόσεκτο, Λίνα, ότι χθε στην ομιλία του ο Τούρκο πρόεδρο δεν ανέφερε ούτε μία λέξη στο βήμα τη Γενική Συνέλευση για τι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Εμφανίστηκε όμω, όπω είπατε κι εσεί νωρίτερα, με την έφη, εμφανίστηκε δυναμικό για το Κυπριακό. Είπε λοιπόν σε όλο τον κόσμο: Πρέπει να αναγνωρίσετε το ψευδοκράτο που ε, και στο θέμα αυτό εμφανίστηκε πολύ απόλυτο. Δηλαδή, μίλησε για δύο κράτη και πάλι στην, στην Κύπρο. Αλλά για την Ανατολική Μεσόγειο ή για τα ελληνοτουρκικά ήταν πολύ πιο ήπιος, Ζήτησε συνεργασία και σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των παράκτιων κρατών. Τώρα, ποιο είναι το κλίμα εδώ όσον αφορά τη συνάντηση τη σημερινή με Ερντογάν. Ξεχωρίζει φυσικά αυτή η συνάντηση. Ε, θεωρείται ότι ε, αποτελεί μια κρίσιμη συνάντηση, όχι γιατί θα ασχοληθούν επί τη ουσία με βαθιά θέματα, με δύσκολα θέματα, αλλά επειδή οι δύο ηγέτες μέσα σε δύο μήνες ξανά συναντώνται. Είναι αυτή, αυτή η φωτογραφία που θα πάρει ο Ερντογάν ουσιαστικά και αυτή η χειραψία με το Μητσοτάκη αποσκοπεί στην προσέλκυση της συμπάθεια της Ουάσινγκτον και του δύσκολου Κογκρέσου, δείχνοντας η τουρκική πλευρά ότι τα μέτωπα με κράτη συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών όπως είναι η Ελλάδα κλείνουν ή έστω γίνεται κάποια τέτοια προσπάθεια. Και δεν υπάρχει έστω πια πως... το Μητσοτάκης Γιώκ, Μαρία. Ακριβώς. Αυτό εδώ και κάποιους μήνες από το Φεβρουάριο και μετά έχει σταματήσει να λέγεται. Και θα λέγαμε, Λίνα, ότι ήταν εύστοχος και ένας τίτλος του πρακτορείου, του κρατικού πρακτορείου Ανατολού προημερών, που έκανε λόγο για διπλωματία Συρτάκη, εξηγώντα ότι η Ελλάδα ε, αποτελεί το μέσο για να λιανθούν οι σχέσεις του Ερντογάν με το Κογκρέσο και να του δώσουν τα F-16. Επομένως, εδώ, όπως είπαμε, κοιτάζουν τη φωτογραφία και με έναν δυτικό ηγέτη όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι τόσο πολύ τι θα συζητήσει μαζί του. Κανένας εδώ στην Τουρκία δεν περιμένει να συζητηθούν ζητήματα επί της ουσίας.